Καλησπέρα σας. Είμαι ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Θα μου πείτε και τι έγινε, ντροπή είναι. Όχι, δεν είναι ντροπή, δεν θέλω να πω αυτό. Απλώς εγώ είμαι ο αφηγητής. Μου είπαν εδώ συγγραφής, είσαι λέει ο αφηγητής. Και ότι πρέπει να φτιάξω ατμόσφαιρα. Από ό,τι λένε εδώ τα παιδιά, ο αφηγητής λέει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετρημένος, σοβαρός, κοστομαρισμένος, ξενέρωτος και ο οποίος με λίγα λόγια και καθαρά και χωρίς πολλά περιτά θα σας εξηγήσει τι θα δείτε παρακάτω. Θα μου πεις τώρα, μαλάκισες εσείς. Είναι ανάγκη να σας το εξηγήσω εγώ για να δείτε τι θα δείτε, αφού θα το δείτε. Αλλά εγώ δεν. Εμένα ο Βλάσης με φώναξε, μου λέει, Σπύρο, μου λέει, έλα να κάνεις τον αφηγητή. Ρε Βλάση, του λέω, γιατί δεν παίρνεις τον Βαλτινό. Μου λέει, τον παίρνω και βουίζει συνέχεια. Οπότε ήρθα κι εγώ εδώ και να μπούμε στο θέμα λιγάκι, γιατί έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, ο τίτλος της σειράς είναι στον αστερισμό της γραβάτας. Ο αστερισμός της γραβάτας είναι ένας αστερισμός που επηρεάζει όλους τους άντρες και επηρεάζει και όλες τις γυναίκες που ασχολούνται με τους άντρες. Οι ήρωες της σειράς είναι ο Ντίνος που είναι ηθοποιός, είναι ο Πέτρος που είναι συγγραφέας, είναι η Άντα που είναι αστρολόγος, η Άντα που είναι αστρολόγος και ο Σάκης ο οποίος είναι βουλκανιζατέρ. Αν μου πεις τώρα τι σχέση έχουν αυτοί μεταξύ τους. Ξέρω τι σχέση, πού να ξέρω, εγώ βλάσιμο το εγώ. Πάρε έξω μια ματιά, τι σχέση έχουν μεταξύ τους και θα ξαναπούμε σε λίγο. Κορίτσια θα σας πιάσω σαν άλλος Λουκι Λουκ.